Ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Σωτήρα μας που μας μάζεψε άλλο ένα βράδυ κοντά Του. Είμαστε πραγματικά μακάρι, γιατί ο κόσμος έξω χάνεται, δεν έχει ελπίδα, βλέπει τα πάντα να καταραίουν και να μαυρίζουν γύρω Του και πραγματικά όσοι είχαν στηρίγματα, τα στηρίγματά τους γκρεμίζονται ολονών. Βλέπουμε να καταραίουν μεγαθύρια οικονομικά, κράτη ολόκληρα, αλλά εσύ ψυχή έχεις τον Χριστόν, αυτόν που ανασταίνει και νεκρούς. Οπότε μπορείς να ελπίζεις ότι ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον κόσμο, σου ετοιμάζει είσοδο σε έναν άλλο κόσμο. Εκεί πέρα που δεν υπάρχει ούτε θλίψη, ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, τίποτα από όλα αυτά που ζούμε εδώ πέρα. Και ο Χριστός να μας αξιώσει να μπούμε στην ουράνια βασιλεία, στον παράδεισο που ετοιμάζει για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν το Λόγο Του, όχι γενικά και αόριστα το Θεό, όπως δυστυχώς πολλοί συμπατριώτες μας λένε. Θα διαβάσουμε σήμερα από την 334 σελίδα Βασιλέων Α, κεφάλαιο Ζ. 334, Βασιλέων Α, Ζ, 9 μέχρι 11. Και ο Κύριος να μας δώσει το Λόγο Του. Θα δούμε με τη χάρη του Θεού σήμερα πώς και με ποιο τρόπο και γιατί πρέπει όποιος θέλει να γίνει το παλάτι του βασιλιά. Όποιος θέλει, έτσι. Από το 9. Πάντα ταύτα ήσαν εκλήθων πολυτελών κατά τα μέτρα των πριονισμένων λήθων, πριονισμένων δια πριονίου έσωθεν και έξωθεν, εκ θεμελίου μέχρι του γήσου και έξωθεν έως της μεγάλης αυλής και το θεμέλιον ή το εκλήθων πολυτελών, λήθων μεγάλων, λήθων 10 πηχών και λήθων 8 πηχών και επάνωθεν ήσαν λήθοι πολυτελείς κατά το μέτρον των πριονισμένων λήθων και κέδρη. Και όσα άλλα σημεία θα διαβάσουμε πιο μετά, δεν ανάγκη να αλλάξετε, απλά θα αναφέρω που θα διαβάζουμε. Εδώ πιο πριν μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού πώς είναι το παλάτι του βασιλιά Σολομώντα. Τις διαστάσεις του, το πώς είναι φτιαγμένο, το τι έχει μέσα, το τι έχει έξω, πλήρη ανάλυση. Και βλέπουμε ας πούμε ότι το παλάτι που κατοικεί ο βασιλιάς βρίσκεται σε πλήρη τάξη. Δεν υπάρχει ακαταστασία, δεν υπάρχουν πράγματα πεταμένα και διασκορπισμένα. Βλέπουμε ακόμα ότι μέχρι λέει και τα παράθυρα ήταν λέει σε σειρές το ένα απέναντι από το άλλο, στο 4 εδάφιο. Δεν υπάρχει αμέλεια, δεν υπάρχει ας πούμε σε σειρές λέει το ένα παράθυρο και τρεις σειρές. Και όλα ήταν με επιμέλεια, όλο το πάτωμα κάτω με ξύλα κέδρινα, με ακριβά υλικά δηλαδή. Όλη η τύχη ήταν εντυμένη όπως είδαμε με λήθους πριονισμένους που δεν έχουν εξωγκώματα και όλα αυτά ήταν εντυμένα με λήθους πολυτελούς, με λήθους πολύτιμους δηλαδή. Και γιατί οι λήθοι αυτοί στο παλάτι του βασιλιά πρέπει να είναι πριονισμένοι? Γιατί αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει το παλάτι του βασιλιά που βλέπουμε εδώ μέσα του, ο χαρακτήρας του, για να κατοικήσει ο Χριστός μέσα του, πρέπει τα εξωγκώματά του σιγά σιγά να αρχίσει να τα κόβει. Δύο πέτρες αν έχουν εξωγκώματα δεν μπορούν η μία να ακουμπήσει δίπλα στην άλλη και πρέπει να κόψει και μέσα και έξω. Γιατί πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι κόβουν τα απ' έξω να φαίνεται η βιτρίνα ας πούμε όμορφη, αλλά από μέσα, μέσα θα έρθει ο βασιλιάς να κατοικήσει. Πολλές φορές αγωνίζονται άνθρωποι να φαίνονται ωραίοι, ευεργέτες, κάνουν κάτι, γράφουν μια ταμπέλα δύο μέτρα ας πούμε, να φαίνεται η βιτρίνα. Τάφια σβεστομένη έλεγε ο Χριστός σε αυτούς τους ανθρώπους, στους γραμματείς και στους φαρισαίους που ήθελαν να φαίνεται το έξωθεν. Το θέμα είναι ο βασιλιάς μέσα θα κατοικήσει. Θες ψυχή ο βασιλιάς να κατοικήσει μέσα σου? Πρόσεξε. Και μας λέει έσωθεν και έξωθεν, από το θεμέλιο λέει μέχρι του γήσου, δηλαδή από κάτω,
από τα θεμέλια μέχρι το γύσο πάνω στις γωνίες, όλο ήταν εντυμένο με λίθους πολυτελούς και παντού υπήρχε καθαριότητα και εφταξία σε όλα προσεγμένα. Και βάζουμε το σώμα μας, ας πούμε, και λέω από εδώ μέχρι εδώ να είμαι καθαρός, από εδώ μέχρι εκεί ας είμαι βρώμικος, δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή λέει στην Καινή Διαθήκη, αν το χέρι σου λέει σε σκανδαλίζει, κόφτω. Αν το πόδι σου σε τραβάει να πας στην αμαρτία, κόφτω. Αν το μάτι σου είναι πονηρό και λοξοκοιτάει, βγάλτο. Και τι θα γίνουμε τώρα, ανάπηροι, ας πούμε. Τις συνήθειες εννοεί ο Κύριος να κόψει ο άνθρωπος, αυτές που τον πάνε εκεί που δεν τον συμφέρει. Και όλος ο ναός δηλαδή πρέπει να είναι άρτιος, όλος να είναι καθαρός και όλες να είναι στολισμένος. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχει μια τρύπα εδώ, μια τρύπα εκεί, εδώ να είναι λίθη πολύτιμη, από εκεί να έχει χαλίκια, δεν γίνεται έτσι. Ο βασιλιάς θέλει να υπάρχει ομόνοια παντού μέσα στο ναό. Να είναι όπως εδώ οι τείχοι βαμμένοι, όλοι καθαροί. Δεν μπορεί ένας ναός, ας πούμε, να είναι ακατάστατος. Και να δούμε τώρα συμβουλές που δίνει ο πατέρας του βασιλιά Σολομώντα στο πώς θα κάνει όλα αυτά που είναι να κάνει. Απλά αναφορικά στο χρονικό Α, στο ΚΒ, στο 5, λέει και είπε ο Δαβίδ, Σολομών ο Υιός μου είναι νέος και απαλός, ο δε οίκος ως της μέλη να οικοδομηθεί στον Κύριο πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος καθόλην την οικουμένη. Θέλω λοιπόν κάμι ετοιμασία. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ ο άντρας ο κατά την καρδία του Κυρίου μας λέει ότι ο οίκος που μέλει να οικοδομηθεί πρέπει, λέει, να είναι όλος, λέει, πολυτελής. Μάλιστα λέει μεγαλοπρεπής. Και λέμε τώρα μεγαλοπρεπής ως προς τι, στα μέτρα του ανθρώπου. Μεγαλοπρεπής ως προς το να μοιάζει στο χαρακτήρα του πατέρα, στο χαρακτήρα του βασιλιά που θα έρθει να κατοικήσει μέσα. Να είναι δηλαδή ελεήμων, νυκτήρμων, μακρόθυμος, φιλέσπλαχνος, να μην μετράει με μέτρο σκληρό τον αδερφό του. Μα μου είπε, μου έκανε μέτρα τον με καλό μέτρο. Καλό θα σου γίνει. Μέτρο, λέει, καλών, πεπιεσμένων και συγκεκαθισμένων θα σου δοθεί. Δεν μας συμφέρει, ας πούμε, να είμαστε αυτοί που ήμασταν παλιότερα. Μας συμφέρει να μοιάζουμε στο μεγαλοπρεπή χαρακτήρα του βασιλιά που θέλουμε να έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Και μ' αρέσει η λέξη που λέει, πρέπει, λέει. Είναι ανάγκη να αγωνιστώ και όποιος θέλει, ο κάθε άνθρωπος, να μοιάσει στο χαρακτήρα του πατέρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Με το δικό μου χαρακτήρα, αν δεν έχω το ένδυμα του γάμου, δεν μπορώ να μπω εγώ στον ουρανό μετά. Και πιο κάτω λέει ο άνθρωπος του Θεού ότι θέλω λοιπόν κάμι ετοιμασία. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να κάνει την ετοιμασία του. Πολλοί άνθρωποι λένε πιστεύεις στο Θεό, πιστεύω. Στο λόγο του πιστεύεις, δεν τον έχει να δείξει ποτέ. Πώς μπορώ να πιστεύω σε κάποιον, αν τις εντολές του δεν με ενδιαφέρει καν να τις μάθω, ας πούμε. Με πολλούς ανθρώπους που μιλάμε, χριστιανός, ναι, ναι, πιο καλό λέει και από σένα. Το Ευαγγέλιο το διαβάζεις, δεν το ξέρω. Τι είναι αυτό, Ιεχωβάδικο, λέει. Δεν ξέρουν καν τι πάει να πει η λέξη Ευαγγέλιο πολλοί άνθρωποι. Και ο Θεός να ελεήσει, ας πούμε, όλους τους ανθρώπους. Και πιο μετά συνεχίζουμε τις Άγιες Συμβουλές του κατά την καρδία του Κυρίου, στο ΚΙ, πάλι στο χρονικό Α, στο 9, λέει «Και εσύ, Υιέ μου Σολομών, λέει, γνώρισον το Θεό του Πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση, διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους διαλογισμούς των διανοιών. Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεστε υπό σου, εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει διαπαντός. Ιδέ τώρα ο Κύριος σε έκλεξε δια να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον εν δυναμού και εκτέλει». Και πρέπει ο κάθε άνθρωπος να γνωρίσει, ας πούμε, τον ουράνιο πατέρα του. Και πώς γνωρίζω, θα πει κάποιος, τον ουράνιο πατέρα, μοιάζεται αυτός για μένα εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου που είναι? Απλά πράγματα. Ούτε ντενεκέδες λάδια θέλει, ούτε χωράφια, ούτε τίποτα. Πάσα η γη, λέει, και το πλήρωμα αυτή σε μου είναι. Έτσι λέει ο Θεός μέσα στο λόγο του. Και τι θέλει από τον άνθρωπο? Να πάει ταπεινά να προσευχηθεί, να εξομολογηθεί τα πάντα και να πει «Κύριε, συγχώραμε, πλύνε με το αίμα σου, καθάρισέ με, βοήθαμε να σε ακολουθήσω». Γιατί είναι υποκρισία να μην λέω στον παντογνώστη και καρδιογνώστη Θεό αυτά που έχω μέσα μου, γιατί το λέει όπως διαβάσαμε. Εξετάζει, λέει, πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους διαλογισμούς των διανοιών. Δηλαδή αυτά που σκέφτομαι, όπως λέει και ο λόγος, πριν ο λόγος, λέει, εξέλθει από το στόμα μου, εσύ, λέει, γνωρίζεις. Οπότε το να μην λέω στον Κύριο
τι έχω μέσα μου. Μιλάγαμε σε μια ψυχή, λέγαμε, μετανόησε και συζήτα τον Κύριο, αλλά εγώ είμαι καθαρή, λέει, δεν έχω κάνει τίποτα. Εντάξει, ο Θεός να σε φωτίσει, ας πούμε. Ο Θεός όμως ξέρει, λέει, όλες, λέει, τις έννοιες, λέει, τους διαλογισμούς των διανοιών. Όλα τα ξέρει ο Θεός. Οπότε τι να κρύψω από αυτόν που ξέρει, βλέπει και ακούει τα πάντα. Μας συμφέρει να του λέμε τα πάντα. Και πιο κάτω μου αρέσει που λέει στο 10 ότι ο Κύριος, λέει, σε έκλεξε για να οικοδομήσεις εικόνες αγιαστήριων, εν δυναμού και εκτέλει εσύ που είσαι εδώ, που έχεις κάνει αυτή την ευλογημένη αρχή. Ο Χριστός σε έκλεξε, ο Κύριος των δυνάμεων, σε έφερε εδώ για να οικοδομήσεις πρώτα στον χαρακτήρα σου, στον εαυτό σου μέσα, οίκον εις αγιαστήριον του Θεού, να γίνεις ένα παλάτι του βασιλιά, που να έρχεται ο Κύριος των δυνάμεων και να κατοικεί μέσα σου. Και τι πρέπει να κάνω, Κύριε? Πώς θα έρχεσαι εσύ να κατοικείς μέσα σε μένα που είμαι αμαρτωλός? Ο Κύριος, λέει, κατοικεί στο ταπεινού το πνεύμα και στο συντετριμένου την καρδιά. Ούτε τα χωράφια θέλει, ούτε να του γράψουμε σπίτια θέλει, τίποτα δεν θέλει ο Κύριος. Πόσο καλός και απλός είναι. Οι άνθρωποι τα κάνουν δύσκολα. Πήγαινε, λέει, με τα γόνατα από το λιμάνι, λέει, 40 πόσα χιλιόμετρα είναι, δεν ξέρω, μέχρι μια εκκλησία, να ματώσουν τα πόδια σου για να πάρεις το έτοιμά σου. Μήπως έχει ανάγκη ο Θεός να του τάξουμε για να μας δώσει? Δηλαδή, πώς τα έχουν αλλάξει οι άνθρωποι έτσι τα πράγματα και έχουν κάνει δύσκολη την πρόσβαση στο Θεό. Ένα σου λέει, μπες στο δωμάτιό σου, γονάτισε, προσευχή σου και αυτά που εσύ ζητάς εν το κρυπτό στον Πατέρα σου τον ουράνιο θα σου απαντήσει το φανερό. Και έτσι θα έχεις εμπειρίες, γιατί του λέει στην αρχή γνώρισον, λέει. Και ο Θεός θέλει να δώσει σε κάθε άνθρωπο εμπειρίες γνωριμίας. Γιατί δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος, θέλει όλοι να σωθούν και να τον ακολουθήσουν. Βλέπουμε την κόλαση δεν την έχει φτιάξει για τους ανθρώπους, αλλά για τον Σατανά, λέει, και τους αγγέλους αυτού. Και δόξα στον Κύριο, γιατί υπάρχει ελπίδα για τον κάθε άνθρωπο, αρκεί να παραδεχτεί αυτά που ο Θεός ήδη ξέρει. Και μετά, ας πούμε, στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, μας λέει πιο ξεκάθαρα, στην Κορινθίους Α, στο κεφάλαιο σίγμα, στο εδάφιο 19, ή δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών, διότι αγοράστετε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Οπότε βλέπουμε ότι αν ο άνθρωπος ξεκινήσει με αυτόν τον απλό τρόπο να ακολουθήσει τον Χριστόν και Λόγο, όχι απλά γενικά και αόριστα τα Θεία, συγκεκριμένα ο Θεός έδωσε Ευαγγέλιο προς υπακοήν πίστεως για να ακολουθήσει ο κάθε άνθρωπος, γιατί, για να σώσει την ψυχή του. Ο Θεός είτε τον ακολουθήσει ο κάθε άνθρωπος είτε όχι, δεν αλλάζει κάτι στο Θεό. Στεναχωριέται βέβαια να βλέπει τον άνθρωπο να τραβάει το δικό του δρόμο, αλλά δεν παθαίνει και κάτι όμως, αν εγώ ο Δημήτρης δεν θέλω να τον ακολουθήσω. Και είναι τιμή στον άνθρωπο να δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, σε αυτόν που κάνει αυτό τον αγώνα που είπαμε πριν, και τον κάνει ναό του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές, ας πούμε, περνάει καιρός και ξεχνάμε τις αξίες ή μικραίνει η αξία που έχει δώσει μέσα μας ο Θεός. Και πιστεύω το βλέπουμε λίγο πολύ όλοι μας. Πάμε στην προσευχή, λέμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για εκείνο, εκείνο και τ' άλλο, και που έδωσες Άγιο Πνεύμα μέσα μου και που μου αναγέννησες. Ενώ στην αρχή, με το που το σκεφτόμασταν αυτό, μας έπιανε ένα σύγκριο, μας πιάνανε δάκρυα, συντριβόμασταν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί λέει, τα σώματά σας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο, λέει, είναι μέσα σας. Και δεν είστε κύριοι αυτών. Και γιατί μας το λέει αυτό? Για να μας προφυλάξει. Γιατί μου βάζει εδώ το φρένο, σαν να μου λέει ότι δεν σου ανήκεις, μου ανήκεις. Γιατί αν εξακολουθήσεις να θέλεις να σου ανήκεις, θα καταστραφείς. Αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσεις το δρόμο που πήγαινες, της αυτοδικαίωσης και του σκοταδιού, και τι θα κάνεις, παιδί μου, θα χαθείς. Οπότε ακολούθα εδώ το δρόμο του Ευαγγελίου και καλό θα σου γίνει. Το μόνο που δεν θα μετανιώσει ο άνθρωπος είναι όταν ακολουθεί το Ευαγγέλιο. Και θα μου πεις, γιατί και πού το ξέρεις εσύ? Εάν εσύ, άνθρωπε που ακούς το λόγο του Θεού τώρα και είσαι πατέρας ή έχεις κάποιες εμπειρίες στη ζωή σου και μπορείς μέσα από τις εμπειρίες σου να συμβουλέψεις τα παιδιά σου με σοφές συμβουλές, έτσι, πόσο μάλλον περισσότερο σοφός είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης.
Δεν είναι οπότε άξιον να σκύψει ο κάθε άνθρωπος το κεφάλι του και να διαβάσει με ευλάβεια και με ταπείνωση τις συμβουλές αυτού που έφτιαξε τα πάντα. Εδώ έρχεται και η επιστήμη και συμμαρτυρεί, ας πούμε, ότι όντως όλα κάποιος τα έχει φτιάξει. Δεν παραδέχονται βέβαια ότι ο Θεός τα έχει φτιάξει. Όλο το σύμπαν, όλες οι ισορροπίες, όλα αναλύονται με μαθηματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οπότε, αξίζει ο άνθρωπος να ακολουθήσει και να συνεχίσει να ακολουθεί τον Ιησού Χριστό μέχρι το τέλος. Γιατί όποιος ο υπομείνας λέει μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Μπορεί το να χτίζεις να μην είναι εύκολο, λερώνεσαι, κουράζεσαι, ταλαιπωρείσαι, αλλά στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός. Έχει ταλαιπωρίες, βρέχει πολλές φορές απ' έξω, έχει αέριδες. Αλλά η οικοδομή αξίζει, ο κόπος αυτός αξίζει. Γιατί, το γράφει και αυτό, μόνο ο κόπος, λέει, εν κυρίω δεν είναι μάταιος. Όλοι οι άλλοι κόποι είναι μάταιοι. Μα ματαιότητα είναι να πηγαίνω στο χόμπι μου εκεί να κάνω εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο. Ματαιότητα είναι. Γιατί είδαμε, οι λήθοι, λέει, πρέπει να πριονιστούν μέσα και έξω. Και τι να κάνουν, να βγάλουν τα παλιά που είχαν, τις συνήθειές τους, να βγάλουν τα εξωγκώματα. Την υπερηφάνεια, το ένα, το άλλο, τα χόμπι, αυτά που δεν είναι αμαρτία, ιδιαιτέρως εκεί έχουμε μεγάλα θέματα, ας πούμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό μετά ο Κύριος μας το περνάει και σε εκκλησιαστικό επίπεδο, στην Πέτρου Α στο Β, από το 4 λέει «Και εσείς ως λήθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός ιεράτευμα Άγιο, δια να προσφέρετε πνευματικά στησία σε ευαρέστουση στον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέρχεται εν γραφή, ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιών, εκλεκτών έντιμων και πάσο πιστεύων από αυτόν δεν θέλει κατασχυνθεί». Οπότε πρώτα πρέπει ο άνθρωπος να οικοδομεί τον εαυτό του, να γίνει αυτό στο παλάτι του βασιλιά, μετά να μπει στην εκκλησία του Χριστού. Μα προσιλητισμό κάνετε, γιατί μας καλείτε να έρθουμε? Ξέρετε, ο Χριστός θα παραλάβει την εκκλησία του. Δεν θα παραλάβει μοναχικούς καβαλάριδες. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι αυτόνομοι. Σου λέει, εγώ δεν μπορώ, λέει, να μπαίνω μέσα σε κυκλώματα, σε συστήματα. Ναι, αλλά ο Χριστός θα παραλάβει την ύμφη του όμως. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και η εκκλησία το σώμα, όπως βλέπουμε στους Εφεσίους. Και αν εγώ δεν θέλω να είμαι έστω ένα δαχτυλάκι μέσα στο σώμα του Χριστού, δεν μπορώ να ελπίζω ότι θα πάω στον παράδεισο. Είναι εκτός λόγου και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο γιατί οι αλήθειες που λέει μέσα δεν τους συμφέρουν. Το θέμα είναι όμως ότι το σύνταγμα του χριστιανισμού είναι το Ευαγγέλιο. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε προς κακόν τους δυστυχώς δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι σε συνολικό επίπεδο λέει «ως λήθοι ζώντες, επικοδομήστε οίκος πνευματικών ιεράτευμα Άγιο για να προσφέρετε θυσίες ευάρεσες στο Θεό». Και πόσο ωραίο είναι αφού οι λήθοι πριονιστούν ο ένας από τον μέσα και έξω και βγάλουν τα εξωγκώματά τους, να αρχίζει και να χτίζεται ο ένας δίπλα κοντά στον άλλον και να γίνεται μετά μια ωραία εκκλησία που να έχει αγάπη, να έχει ενότητα, να έχει ομόνοια. Πόσο πραγματικά χαίρεται ο Χριστός να βλέπει το παλάτι του να είναι όλο σε αρμονία, να μην έχει εξωγκώματα, να μην τρίζει μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ο ένας μπορεί να κάνει λίγο έτσι, ο άλλος σας καταπίνει. Θα έρθει η ώρα που όλοι όσο μένουμε εδώ πέρα μέσα, εδώ που ρέουν τα ύδατα τα ζώντα, οι λήθοι θα γίνουν ομαλοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα μου πεις, και γιατί πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά? Υπάρχει δηλαδή παντού αυτό το πρέπει? Εγώ δεν θέλω, θα σου πει. Θέλω να κάνω τα δικά μου. Ωραία, η απάντηση είναι στο κατά Ματθαίον, στο κεφάλαιο Ζ, στο κεφάλαιο 24, στην 853. «Πας λοιπόν ώστις ακούει τούτους τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο, ώστις οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα και κατέβει η βροχή και ήλθε η ποταμή και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον στην οικία εκείνη και δεν έπεσε, διότι ήτοτε θεμελιωμένη επί την πέτρα». Και πάσο ακούν τους λόγους μου τούτους και μη κάμνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ώστε σηκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμο και κατέβει η βροχή και ήλθον η ποταμή και έπνευσον οι άνεμοι και προσέβαλον στην οικία εκείνη και έπεσε
και ή το η πτώσης αυτής μεγάλης. Και ζούμε την εποχή αυτή που ήρθανε οι άνεμοι, που έρχονται τα προβλήματα, που έχει σφίξει ο κλοιός και δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα σφίξει άλλο. Και εδώ δοκιμάζεται ο κάθε άνθρωπος τι οικοδομή έχει κάνει. Άλλοι βλέπουμε στο στένεμα και προσκολούνται περισσότερο, άλλοι βλέπουμε στο στένεμα και στρέφουν εις τα οπίσω. Μακάρι να μείνουμε όλοι μέχρι το τέλος. Το θέμα είναι ότι τρέχουν οι άνθρωποι στις καφετζούδες και στις χαρτορίχτρες. Να τους πει το μέλλον, τι θα γίνει αύριο, πού πάει η οικονομική κρίση, θα γίνει. Να το. 853 σελίδα. Ας την καφετζού. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα σου πει το μέλλον σου με πάσα ακρίβεια. Δια των επιλογών σου θα δεις το μέλλον σου γραμμένο. Γιατί να πληρώσεις ένα σωρό λεφτά. Τζάμπα είναι το Ευαγγέλιο. Δόξα στον Κύριο. Όποιος λοιπόν ακούει όλα αυτά τα λόγια, τα οποία είναι απλές συμβουλές, τα οποία όπως είπαμε είναι ανιδιοτελή εντελώς, δεν ζητάει ο Χριστός τίποτα, απλά σου λέει μπες μέσα να σε φτιάξω, να σε κάνω να λύθω ομαλό, που να μπορώ να σε χτίσω μαζί με άλλους, για να σας φυλάξω από την ώρα αυτή η οποία ήρθε και τη ζούμε στις μέρες μας. Γιατί λέμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, λένε κάποιος κορόιδευε έναν αδερφό, που έλεγε για την αρπαγή, λέει, ναι, λέει, σιγά, θα έρθει, λέει, ο Κύριος στα σύννεφα, θα σου κάνει τάδε, λέει, κουκου, έλα να σε πάρω, και τον κοροϊδεύανε. Τελικά πιστέψανε κι αυτοί, δόξα στον Κύριο. Αυτά που μας φαίνονται περίεργα μέσα στο Ευαγγέλιο γραμμένα, θα γίνουνε. Όπως έχουμε ξανακούσει, όπως κάποτε τους φαινόταν απίστευτο ότι θα βρέξει στην εποχή του Νόε, έβρεξε κατά το γεγραμμένον, έτσι και κατά το γεγραμμένον θα γίνει και αρπαγή της Εκκλησίας. Θα μου πεις γιατί να γίνει αρπαγή. Γιατί ο βασιλιάς δεν θέλει να αφήσει την ύμφη του εδώ να ταλαιπωρείται σε όλα αυτά που ήρθε αυτή η εποχή με τους ποταμούς, τους αέριδες, τις βροχές και όλα αυτά. Και ο Θεός να μας αξιώσει, είναι τελευταίες μέρες. Δεν ξέρουμε πόσο έχουμε, ο Θεός γνωρίζει. Απλώς με φόβο Άγιο κάθε άνθρωπος ας προσπαθήσει να μείνει ή να έρθει και να μπει μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Τι θα κάνει, πώς θα το κάνει και πότε θα το κάνει ο Κύριος, αυτό δεν ξέρουμε. Το βέβαιο είναι ότι πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, θα σωθεί. Γι' αυτό τι μας παραγγέλει, μετανοείτε, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών επλησίασε. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει όλους να τερματίσουμε το δρόμο μας. Και όσοι πιστοί προσέλθετε, που λέει.